Οι αρχές, πάμε στον μπάφο στον Κώστα Νάνο να μας ενημερώσει για ό,τι νεότερο υπάρχει. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Καλησπέρα, Κάτια. Το νεότερο είναι ότι είναι όλα στο τραπέζι και πάλι, Κάτια, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης, καθώς κρατά κλειστά τα χαρτιά της η καθηγήτρια ηλεκτροδικαστικής, η Χαράς Φιλιοπούλου, που κλήθηκε από την εισαγγελία να διενεργήσει την δεύτερη νεκροψία στη σωρό της Λέθια Μπίκοβα. Η ίδια δήλωσε ότι θα αναμένει την ολοκλήρωση και των ιστοπαθολογικών εξετάσεων και άλλων, προκειμένου να καταλήξει στο πόρισμά της. Και λόγω ακριβώς αυτής της επιφύλαξης της ίδιας να ανακοινώσει το πόρισμά της μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας, την αυτοψία που διενήργησε χθες, αλλά και την εξέταση του φερόμενου ως δράστη, του υπόπτου που κρατείται, παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αν δηλαδή θα επιβεβαιωθεί το αρχικό πόρισμα των Κυπρίων γιατροδικαστών ότι ο θάνατος προκλήθηκε από στραγγαλισμό. Βεβαίως, στην έκθεσή τους οι γιατροδικαστές αναφέρουν και τα τραύματα που είχε από την πτώση, κάνουν όμως αναφορά και στα εμβρήματα αυτά του οειδούς οστού, για το οποίο παραπέμπουν σε στραγγαλισμό, και αυτό ερμήνευσε η αστυνομία, αντιλαμβάνομαι, και προχώρησε στην σύλληψη του υπόπτου. Από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Ματσάκης, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως μέχρι τώρα και από την νεκροψία και από την αυτοψία και την εξέταση του υπόπτου το αρχικό πόρισμα, και μένει να δούμε αν θα έχουμε και άλλα πόρισματα και αν θα έχουμε και άλλη νεκροψία εννοώ, ή αν θα έχουμε ανατροπή της αρχικής υπόθεσης. Να. Ή να περιμένουμε, Κώστα, τις επιστημονικές εξετάσεις. Έχουμε παρευθεί και τεκμήρια από τη Σωρό. Του τέστη χρειάζεται και DNA να δούμε από τα νύχια κλπ. Να υπάρχει μια καθαρή εικόνα. Νομίζω όλοι βιάστηκαν, και οι μεν και οι δε. Για να υπάρχει, δεν είναι κρατά κλειστά τα χαρτιά της, αντιλαμβάνομαι, η κυρία Σπηλιοπούλου περιμένει να έχει μια συνολική εικόνα από όλες τις εξετάσεις που αναμένει και η ίδια. Θα έχουμε στη συνέχεια και από τα ΕΠΑΦΟΥ να δούμε τι διερευνούν περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πολύ.